Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ώρα συνέβη. Καλημέρα σας. Ο θόρυβος με έκανε και βγήκα στο μπαλκόνι. Μόλις είχα ξυπνήσει, άνοιγα τα παντζούρια. Ακούω το πρώτο χτύπημα, το οποίο συνέβη ακριβώς εδώ στο πρώτο αυτοκίνητο μπροστά από το σπίτι. Από την αριστερή πλευρά ξεκίνησε να χτυπάει. Χτύπησε το πρώτο αυτοκίνητο, το δεύτερο. Παίρνει σγούρες. Εδώ πέρα μέσα έχει χτυπάει. Έχασε τον έλεγχο, αυτό τελείωσε. Τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Ακριβώς, ναι. Χτυπάει το αυτοκίνητο εδώ πέρα κάτω του γείτονα απέναντι, ναι. Που το ξέρουμε. Χτυπάει τη μηχανή που είναι από δίπλα, χτυπάει τον κάδο, χτυπάει τα πλακάκια τη πολυκατοικία δίπλα και γυρνάει ανάποδα στο στενό τη Μακεδονική Αμήνη. Προσπαθεί να το επαναφέρει, να ξεκινήσει το. Που το πάει και 3 μέτρα το αυτοκίνητο, κυλάει φυσικά. Έχουν σκάσει και λάστιχα από τη λεπτομέρεια. Οι οδηγοί είναι σταματημένοι όλοι στη σειρά, περιμένουν να δουν τι θα γίνει, θα βγει κάποιο τοπημένο. Βγαίνει ο νεαρός από μέσα, μια ψηλώνει την φιγούρα με ένα δερμάτινο μπουφάν. Το βλέπουμε και στο βίντεο που τράβηξες, Μαρία. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το βλέπουμε που βγαίνει. Σταμάτα. Ναι, που λέει σταμάτα. Και σηκώνεται και φεύγει. Εγώ επέδωσα ότι δεν είχε κινητό. Να πάω να πάρει ένα τηλέφωνο. Όχι, τίποτα. Πονέτια κανονικά, μάλιστα. Δεν τρέχει, Βέβαια. Και άρα λες, Μαρία, πώς έχασε τον έλεγχο λόγω της βροχής και δεν μπόρεσε να επαναφέρει τα μάξι μετά, τι άλλο μπορεί να